Θέλω να μου πείτε το γεγονός ότι οι πολίτες καταφεύγουν σε διακανονισμό. Αφού δεν έχουν αφήσει στον κόσμο χρήματα, τι θα κάνουν? Πώς θα επιβιώσουν? Σήμερα προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Είναι γνωστά, τα ξέρουν όλοι. Φτάνουν τα λεφτά να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Αλλά κοφεύουν οι επιτίδιοι. Όχι, δεν φτάνουν βέβαια. Πού να φτάσουνε? Επέτες έχουμε γίνει. Βλέπω αξιοπρεπείς ανθρώπους που τρέχουν στους κουμπιδοντενεκέδες. Και αυτό με θλίβει σαν Ελληνίδα. Ντρέπομαι για αυτούς που μας κυβερνούν και λυπάμαι για την πατρίδα μας και την ιστορία μας. Δεν είμαστε Ουγγούρ, είμαστε Έλληνες. Έφευγαν αφού μεροκάματο δεν υπάρχει, δουλειές δεν υπάρχουν, υποχρεώσεις πολλές είναι και πάνε για διακανονισμό για να μπορέσουν να ξελαφρυθούν. Αυτό είναι. Τίποτα άλλο δεν γίνεται. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα και πάμε προς τα χειρότερα. Όπως είναι, γιατί και η κυβέρνηση και η Ενωμένη Ευρώπη τυράνε την πάρτη τους και μας κοπανάνε. Καμία ιδιαίτερη άποψη δεν έχω. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και εσείς σε διακανονισμό? Και εγώ διακανονισμό. Αφού δεν υπάρχουν χρήματα, τι να κάνουμε? Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Τι να κάνουμε? Θα τα αντιμετωπίσουμε. Ψυχραιμία και υπομονή και αγώνα. Οι πολίτες καταφεύγουν στο διακανονισμό? Ναι. Πάρα πολλοί πολίτες. Πάρα πολλοί. Όλοι πάνω. Όλοι καταφεύγουν στο διακανονισμό. Τώρα εγώ ήρθα να πάρω επιστροφή. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Αλλά έχει τόση ουρά που θα πάω να το πάρω άλλη μέρα. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Φίλε μου, εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος γιατί μένω εξωτερικό. Απλά εδώ πέρα παραθερίζω αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα είναι. Οι άνθρωποι δεν χάνουν τουλάχιστον κάπως το χιούμορ τους. Εδώ πέρα μέσα δηλαδή παρόλα τα χρέη, διακανονισμοί, το ένα το άλλο. Έλεγε ένας πόσα εκατομμύρια έβγαλε σήμερα. Δηλαδή κάπως προσπαθούν να το εξισορροπήσουν το κάθε πρόβλημα. Αλλά οπωσδήποτε και από το εξωτερικό που είμαι εγώ τα βλέπω, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν έχουν πολύ απλά να πληρώσουν το λογαριασμό γιατί είναι πολύ φουσκωμένος. Μας έχουν χρεώσει πάρα πολλούς φόρους μέσα στο λογαριασμό. Δεν είναι το ρεύμα που πληρώνουμε. Το εισόδημα είναι πολύ λιγοστό, όπως ξέρετε. Οι φόροι τεράστιοι. Άρα θα πρέπει να κάνουμε διακανονισμό. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Και βέβαια με δυσκολία, έτσι. Οι περισσότεροι χάνουν και το διακανονισμό. Εσείς έχετε κάνει διακανονισμό ή πληρώνετε κανονικά? Εγώ προσπαθώ να πληρώνω, να μην με φορτώνουν κι άλλα. Προσπαθώ. Όλοι προσπαθούμε. Αλλά οι περισσότεροι καταφεύγουν και σε άλλες εταιρείες, ιδιωτικές. Αυτό βέβαια οφείλεται και στη ΔΕΗ. Έτσι. Η ΔΕΗ έχει δώσει τα δικαιώματα να γίνεται αυτό. Που είναι πιο φθηνό το ρεύμα, ίσως. Δεν ξέρω. Δεν μας διευκολύνει τίποτα. Μας βάζουν ένα περιθώριο δόσεων, το οποίο καταργούν μετά. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πληρώσουμε τίποτα. Φορολογούμαστε κάθε μέρα. Κάτι καινούριο θα βγει. Τώρα μακάρι να μπουν και σε 120 δόσεις που έχουν πει για να κάνουν μερικούς να απαλλαγούν, είναι πιο μικρή δόση, εν πάση περιπτώσει, να απαλλαγούν από τα χρέη, ειδικά οι επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις είναι σίγουρα πολύ πιο επιβαρημένες από λογαριασμούς. Πιστεύω ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Ο καθένας είναι. Εγώ πάντως πάω και πληρώνω τι δει τώρα. Ούτε διακανονισμό, ούτε τίποτα. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι. Παίρνεις μεγάλη σύνταξη δηλαδή. Μεγάλη σύνταξη. Δεν παίρνω μεγάλη σύνταξη, αλλά κανονίζω τις υποχρεώσεις μου πρώτα αυτές και μετά το φαγητό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Θα ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε καλύτερη. Έτσι. Έτσι. Από καρδιωτικές είναι οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών του ρεπορτάζ εδώ στην δίκη της Κορίνθου. Όπως ακούσατε και εσείς να λένε, οι πολίτες άλλοι καταφεύγουν, άλλοι δεν καταφεύγουν σε διακανονισμό, ενώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Εδώ στη ΔΕΗ. Δεν ξέρω, εγώ τον προηγούμενο μήνα έκανα διακανονισμό. Πόσος κόσμος καταφεύγει δεν ξέρω. Ναι. Γιατί όμως έτσι? Λάθος, ξέρω, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει ο κόσμος. Δεν έχει τη δύναμη να πληρώσει. Όταν εγώ μου έφερε 420 λογαριασμό, πού να βρει, 800 παίρνω σύνταξη. Μου φάει όλη τη σύνταξη. Πήρωσα τα μισά. Τώρα ήταν λιγότερα. Πήγα, τα πλήρωσα. Οι πολίτες λέω καταφύγουν σε διακανονισμό, δεν έχουν να πληρώσουν. Τι γίνεται? Δεν έγινε. Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει, οπότε αναγκάζεται να κάνει διακανονισμό σε δόσεις. Η κρίση αυτό έχει δείξει και ο κόσμος, αφού τη στιγμή που δεν έχει να πληρώσει, για να μην του κόψουν το ρεύμα, αναγκάζεται να κάνει διακανονισμό. Εσείς είχατε διακανονισμό? Όχι, δεν έχω κάνει. Πληρώνεις ντούκο? Όσο μπορούμε. Άμα φύγεις έξω από το. Άμα φύγεις έξω από το πρόγραμμα, σου παίρνουν το κεφάλι στιγνά. Κατάλαβες? Οι πολίτες έχουν να πληρώσουν πλέον. Μόνο το βρει ο κόσμος τα λεφτά, ρε. Μόνο το βρει τα λεφτά ο κόσμος.
Πώς θα πληρώσει. Πώς θα πληρώσει. Τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Καταστροφή για την Ελλάδα. Τι. Εδώ πρόκειται για γενοκτονία, δεν είναι. Αφύσικα πράγματα και πρωτόγνωρα. Δεν βγαίνει δηλαδή πολύ να πληρώσουν πλήρως λογαριασμούς. Α, τίποτα. Με ένα συντάξει που παίρνω δεν μου φτάνει να πληρώσω ούτε τους φόρους που μου έχουν βάλει. Όχι για να ζήσω την οικογένειά μου και εμένα.